τον coach, δεύτερος φετινός τίτλος για τον Ιάλισσο. Μετά το εφηβικό κατακτήσατε και το παιδικό πρωτάθλημα εδώ στην έδρα σας. Πέρυσι το παπαιδικό. Ίδια ομάδα, ναι, εκεί θα κατέληγα. Πέρυσι στο παπαιδικό, ακριβώς ίδια ομάδα με ελάχιστες αλλαγές. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ιάλισσο σε ένα συγκλονιστικό τελικό στην Κούπα? Θέλω να φερθώ, φαντάζομαι, το σημερινό παιχνίδι. Σε όλη τη χρονιά, ό,τι θες. Εντάξει, γιατί η δική μας χρονιά ξεκίνησε διαφορετικά. Με ένα σχεδιασμό που ξαφνικά έφυγε ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης από την ομάδα μας, ενώ δεν το περιμέναμε. Μέσα από την πάρα πολύ όρημη δουλειά των αθλητών, φτάσαμε στο γεγονός να κατακτήσουμε φέτος το πρωτάθλημα της Παμπέρας. Η απώλεια του Γιώργου Τσακίρη ήταν για μας τραυματική, εξαντλητική. Νομίζω πως η συγκέντρωση και η αυταπάρνηση των παικτών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή οι έξι παίκτες κάνουν προπόνηση με το ανδρικό, κάνουν προπόνηση με το παιδικό, με το παιδικό, είναι ο βασικός πυλώνας της ομάδας που λέγεται Γάση Αλισσό. Νομίζω ότι δούλεψαν πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά και ανταμείφθηκαν. Τώρα, το σημερινό παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Περίμενα με τις εμπειρίες που έχουν από το ανδρικό πρωτάθλημα να έχουν πιο ξεκάθαρα το μυαλό τους. Όμως πάντα ένα τοπικό ντέρμπι, όπως είναι το Ιάλισσο, με το Κολοσσό, τρελαίνει τους αθλητές και δεν μπήκαμε καθόλου σε λογική μπάσκετ. Κερδίσαμε για άλλους λόγους. Ήμασταν πολύ κακοί. Έχουμε έναν αντίπαλο που παίζει ψυχωμένα και με κάποια στάνταρ πράγματα στο παιχνίδι του. Παίζει πάρα πολύ συνειδητά και αποτελεσματικά αυτό που θέλουν οι προπονητές και νομίζω ότι καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι όπως πήγαμε. Με πάρα πολλές χαμένες βολές, αλλά για μας το κλειδί ήταν οι άμυνες και τα κλειψίματα. Συνεχίζετε τώρα στην επόμενη φάση, τι πρέπει να περιμένουμε? Στην επόμενη φάση είναι ένα άγνωστο σχή, γιατί στον μπάσκετ κερδίζει για δύο λόγους. Ή γιατί είσαι πολύ καλός, γιατί είναι κακός ο αντίπαλος. Αν δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς να είμαστε υγιείς, γιατί στο παιχνίδι, στην προηγούμενη φάση με τους εφήβους, είχαμε 11 στις 12 παίκτες ασθενείς για 10 μέρες. Δηλαδή που κατεβήκαμε να παίξουμε με πύρε τους αθλητές και τα λοιπά μας. Να είμαστε υγιείς πρώτα. Αυτό που εμείς περιμένουμε και τα υπόλοιπα τα βρούμε. Καλά. Ευχαριστήκα και πάλι.